1, 2, 3, 4. Καλησπέρα σας. Είμαστε εδώ. Σήμερα έχουμε την τιμή να έχουμε κοντά μας το τιμόμενο πρόσωπο του φεστιβάλ, τον κύριο Φέρη. Λοιπόν, θα θέλαμε να μας πείτε για αρχή από ποια ηλικία ξεκινήσατε να ασχολείστε με τον κινηματογράφο και πώς ξεκίνησε αυτή η σχέση. Η σχέση μου αρχίζει από πολύ νωρίς. Εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Αίγυπτο. Και στο Κάιρο δεν είχαμε σχολή κινηματογράφου. Ήμουν ακόμα στο σχολείο, εγώ στο Λύκειο, το γυμνάσιο το λέγαμε τότε, και άρχισα να ασχολούμαι με το θέατρο. Και συγχρόνως παρακολουθούσα σε μια κινηματογραφική λέσχη που υπήρχε στο Κάιρο, που ήταν πάρα πολύ σημαντική, ταινίες. Ταινίες ποιότητας, ας πούμε, ταινίες εξαιρετικές δημιουργών. Εκεί πάνω λοιπόν έπιασα και δουλειά σε ένα κομπαρσάδικο για να πηγαίνω στα γυρίσματα των ταινιών των Αιγυπτιακών και να παρακολουθώ πώς γίνεται το γύρισμα για να μαθαίνω. Είχα χαρίσει στον κομπασά τα 7 γρόσια που θα μας έδινε, φτάνει να είμαι σε όλες τις ταινίες. Εκεί πάνω λοιπόν είδα 3 ταινίες απανωτές στην ταινιοθήκη που με σοκάρανε. Η μία ήταν ο Θάνατος του Μποράκου, ο παλιός του Λάσλο Μπένεντεκ με τον Φρέντερικ Μάλτς, όπου ξαφνικά είδα τον κινηματογράφο να χρησιμοποιεί το flashback σε μονοπλάνο, όπως λέμε, και ήταν πολύ εντυπωσιακό για εκείνη την εποχή. Δηλαδή, μέσα στον ίδιο χώρο που είναι το παρόν, ξαφνικά εμφανίζεται ένα πρόσωπο από το μέλλον και αρχίζουν διάλογο. Και ήταν πολύ εντυπωσιακό. Το δεύτερο που με εντυπωσίασε πάρα πολύ ήταν το φινάλε των Βιτελώνη του Φελίνη, που είχε αυτό το πέρασμα του τρένου, όχι μέσα πια από τα flashback ή τις μνήμες, την ώρα που παρακολουθεί αυτός από το παράθυρο έξω, θυμάται τους φίλους του που αφήνει πίσω για να πάει από το Ρίμινι στη Ρώμη. Και με τον ήχο του τρένου αρχίζει και διασχίζει, σαν να διασχίζει το ίδιο το τρένο, τις κρεβατοκάμαρες των φίλων του που εκείνη την ώρα κοιμούνται. Με traveling μικρά μέσα από τα δωμάτια, και λέω, δεν είναι δυνατόν, αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να το κάνει ούτε το μυθιστόρημα, ούτε η ποίηση, ούτε τίποτα άλλο, μόνο το σινεμά. Και ένα κόκαλο. Και το τρίτο βέβαια το αποφασιστικό ήταν η ταινία The Killing, το χρήμα της οργής μεταφράστηκε στα ελληνικά, του Kubrick, η δεύτερη ή τρίτη του ταινία, που είναι συγκλονιστική γιατί έχει κομμένο το χρόνο και πιάνει πάντα από την αρχή, κάθε φορά από την αρχή, για να δείξει το ίδιο περιστατικό από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Τη μία φορά από τον killer που έχει αποφασίσει, έχει πληρωθεί για να κάνει να σκοτώσει ένα άλογο, την άλλη φορά από την οπτική γωνία του παλαιστή που θα κάνει φασαρία για να αποπροσανατολίσει την αστυνομία, και οι υπόλοιποι με τη σειρά τους για να κάνουν τη ληστεία στον υπόδρομο. Αυτή η δομή του σεναρίου, που είναι κάτι σαν την έκπληξη που έχει ο σκηνοθέτης όταν κάθεται στη μοβιόλα για να μοντάρει και έχει τα υλικά ανακατεμένα και διαπιστώνει ότι όπως και να τα δέσει μπρος πίσω κάτι βγαίνει, βγαίνει ένα νόημα. Αυτό μόνο στο σινεμά μπορεί να συμβεί. Εκεί είπα τελείωσε, μόνο σινεμά θα κάνω και σηκώθηκα το 57, πήρα το πλοίο και ήρθα στην Ελλάδα για να σπουδάσω και μεγράφω και να κάνω σινεμά. Από εκεί και πέρα είχα μεγάλη τύχη, το 58 ήδη γίνομαι βοηθός του Κούνδουλου στο ποτάμι και δούλεψα καμία 70 ταινίες βοηθός. Στο μεταξύ έκανα τη μικρού μήκους ταινία, έκανα μεγάλου και προχώρησε το πράγμα. Έφυγα για το Παρίσι, ξαναγύρισα και φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Εντάξει, έχετε ταξιδέψει πολύ, το ξέρουμε. Θέλετε να μας πείτε τι ρόλο έχει η μουσική στη ζωή σας και έχει μουσική στη ζωή σας? Δεν ζω χωρίς μουσική. Είναι απόλυτη η σχέση και μάλιστα όταν λέω μουσική εννοώ όλα τα είδη μουσικής. Μεγάλωσα με ακούσματα στην Αίγυπτο, ο Μουκαλσούμ,
Ασμαχάν και Φαρίντε Λάτρας, αραβική μουσική. Συγχρόνως ακούγαμε από το ραδιόφωνο ελληνικά τραγούδια, μεταξύ οποίων και ρεμπέτικα, γιατί στο Κάιρο δεν υπήρχε λογοκρισία για τους Έλληνες. Οπότε ακούγαμε τα ρεμπέτικα τραγούδια από το ραδιόφωνο και μάλιστα τα τολμηρά, τα χασικλίδικα που λέμε. Και μάλιστα ήταν παρουσιάστη μια κυρία Κλειό, πολύ ευγενική κυρία αυτή, η οποία δεν ήξερε πολύ καλά τι είναι αυτό το πράγμα και μας έλεγε τώρα θα ακούσετε ένα τραγουδάκι που μας ήρθε από την Ελλάδα και λέει ότι όταν καπνίζει ο λουλάς εσύ δεν πρέπει να μιλάς. Και εμείς βέβαια ξερνόμαστε το γέλιο γιατί η κυρία δεν ήξερε τι ήταν αυτό που έλεγε. Εν πάση περιπτώσει, από πού ξεκινήσαμε, από το θέμα της μουσικής. Από εκεί και πέρα, τον καιρό του πολέμου βέβαια είχαμε jazz full στην Αίγυπτο γιατί ήταν τα αγγλικά στρατεύματα. Και από εκεί και πέρα κλασική μουσική είχα μεγάλη αδυναμία. Στην όπερα είχα τεράστια αδυναμία. Πήγα και γράφτηκα μάλιστα σε ένα κομπασάδικο για να δουλεύω στην όπερα, να βλέπω τις όπερες πάνω από τη σκηνή ως κομπάσος. Είδα 18 φορές την Αΐντα, 15 φορές την Τουραντό, Καβαλερία Ρουστικάνα, Μεφιστόφελε, μανιακός της όπερας. Και όλα αυτά διοχετεύτηκαν στο σινεμά, το οποίο πιστεύω ότι είναι ένα είδος, μια φόρμα μουσικής. Δηλαδή πώς λέμε κονσέρτο για βιολί και ορχήστρα, εδώ είναι κονσέρτο για εικόνες και ορχήστρα. Η ορχήστρα παίζει το ρόλο της υπόκρουσης, αλλά οι εικόνες είναι οι σολίστες. Απόλυτη σχέση του κινηματογράφου με τη μουσική. Κινηματογράφος χωρίς μουσική δεν νοείται. Ακόμα και ο βουβός κινηματογράφος, πέρα από το πιάνο το οποίο συνόδευε ή την ορχήστρα ανάλογα με την περίπτωση, και αυτός υπόκειται στους ρυθμούς της μουσικής. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, γιατί αποφασίσατε στην ταινία σας το Ρεμπέτικο να αποδώσετε την ιστορία του κινηματογράφου μέσα από τη ζωή της Μαρή Κασνίνου. Την ιστορία του κινηματογράφου? Του Ρεμπέτικου. Συγγνώμη. Ναι. Καταρχήν δεν είναι η Μαρή Κασνίνου. Δεν είναι η Μαρή Κασνίνου. Όχι, όχι. Είναι μία Μαρίκα μυθική. Ναι. Θα μπορούσε να είναι η Μαρίκα η Παπαγκίκα ή η Μαρίκα η Πολίτισσα. Η Μαρίκα η Νίνου. Έχει στοιχεία και από την Νίνου και από τις άλλες δύο, αλλά δεν είναι η Μαρίκα, όπως και η Ρόζα, δεν είναι η Ρόζα Εσκενάζη. Είναι μυθικά πρόσωπα. Γι' αυτό και όταν έγραψα το βιβλίο με βάση το σενάριο, το ονόμασα Myth Ιστόρημα, δηλαδή μυθικό ιστόρημα. Είναι το έπος που ανάγεται σε επίπεδο μύθου. Από εκεί και πέρα, η ταινία Ρεμπέτικο ξεκίνησε με αφορμή μια ταινία που είχα δει στο Κάιρο που λεγόταν Καροζέλο Ναπολετάνο, που είναι η ιστορία και οι παραδόσεις της Νάπολης μέσα από τους θρύλους κλπ. Σε μια ενιαία συνέχεια με τα μπαλέτα Ντε Κουέβας. Είναι ένα musical που θα έλεγα διαχρονικό. Ξεκινάει από το 1200 με τους Μαυριτανούς, τους σταυροφόρους και μετά εξελίσσεται, ξέρετε, και φτάνει μέχρι τον πόλεμο τους Αμερικάνους που φτάνουν στην... Αυτό που με συγκίνησε ήταν το διαχρονικό. Πώς περνάμε μια ιστορία ενός λαού ολόκληρου, μέσα από πολλούς αιώνες μάλιστα, στους Ιταλούς, και μέσα από κάποια κεντρικά πρόσωπα. Στο Καροζέλο Ναπολετάνο είναι ο Πάολο Στόπα, πανοραμιτζής που τριγυρνάει από μέρος σε μέρος με το πανόραμά του και διηγείται ιστορίες. Και αυτές οι ιστορίες είναι η ιστορία της Νάπολης. Όταν ήρθα στην Ελλάδα, ήθελα σαν τρελός να κάνω μια τέτοια ταινία, διαχρονική τη λέγαμε τότε, και μου τύχε το 58 ο Κώστας ο Καζάκος, φίλος μου, ρεμπετολόγος κι αυτός, και μου περιέγραψε την κηδεία της Μαρή Κασνίνου, η οποία έγινε με τα μπουζούκια που βγάλανε και παίξαν για πρώτη φορά πάνω στην κηδεία της. Αυτό με τάραξε και λέω, αυτή είναι η ιστορία μου. Θα πάρω την ζωή της Μαρή Κασνίνου και του Τσιτσάνη και τους ερωτικές τους σχέσεις και θα περάσω την Ελλάδα από το 36 μέχρι το 56, 20 χρόνια. Άρχισα να δουλεύω από τότε, 58, με το στρατή τον Καρά πρώτα και μετά με άλλους και μετά ξανά με τον Παναγιωτόπουλο και τα λοιπά και μετά το παράτησα γιατί δεν ήταν δύσκολο να γίνει. Όταν πια ήρθε η ώρα να το κάνω με τη Σωτηρία Λεωνάρδου, που ήταν πραγματικά ό,τι έπρεπε για το ρόλο,
Εκεί ο Αγγελόπουλος είχε προλάβει και είχε κάνει το Θίασο, που ήταν ένα διαχρονικό φιλμ, και ο Τεγόπουλος είχε κάνει την Ξεριζωμένη Γενιά, βέβαια, πάλι διαχρονικό, αλλά ο Αγγελόπουλος το περιόρισε πάλι 36 με 56, κατά σύμπτωση. Δεν ήταν τόσο σύμπτωση, αλλά εντάξει. Οπότε εμένα δεν μου έμενε περιθώριο και αποφάσισα να το ξεκινήσω από το 17 στη Σμύρνη και να το τελειώσω, βέβαια. Ο Αγγελόπουλος είναι 36 με 53. Να το πάω εγώ μέχρι το 56 για να έχουμε και την κυρία. Έτσι έκανα το δικό μου διαχρονικό. Με αφορμή το Καροζέλο Ναπολετάνο, μια ιταλική ταινία που είναι για μένα κλασική, του Έτορε Τζανίνι. Αυτό το χρονικό. Να σας ρωτήσω, ναι, ότι στο Ρεμπέτικο, όπως και σε άλλες σας ταινίες, πραγματεύεστε τις ζωές των ανθρώπων που αποτελούν τη μεγαλύτερη πληθυσμιακή βάση, που είναι το περιθώριο. Γιατί έχετε επιλέξει να μιλήσετε για αυτές τις ζωές? Γιατί έχω επιλέξει? Να μιλήσετε για αυτές τις ζωές των ανθρώπων. Γιατί ξέρω ότι αυτό που λέμε περιθώριο, τι είναι περιθώριο? Είναι οι άνθρωποι αδικημένοι που το ίδιο το κέντρο της πόλης τους πέταξε στο περιθώριο. Αλλά για να τους εκμεταλλεύεται, όχι για να τους έχει αντιπάλους. Αυτό το περιθώριο καλλιέργησε με τα χρόνια μία κοινωνική αλληλεγγύη που τη λένε Μπέσα. Η Μπέσα είναι ένα αρβανίτικο, αλβανικό μάλλον βασικά έθιμο, το κανούνι που λένε, που είναι η αυτοδικία που ορίζεται από μια γερουσία. Οι Έλληνες όμως την Μπέσα την τροποποίησαν και την κάνανε, για να βάλουν και τους αρβανίτες μέσα να κάνουν την επανάσταση, την κάνανε μια κοινωνική ή κοινοτική αλληλεγγύη, μια αλληλεγγύη της φάρας, έτσι τη λένε οι αρβανίτες, που θα κάνει την επανάσταση. Αυτή η Μπέσα ήταν ένας όρκος τιμής και αλληλεγγύης. Γι' αυτό και όταν ο Κολοκοτρώνης εισβάλλει στην Τριπολιτσά, σταματάει τα στρατεύματα, λέει: «Παιδιά, περιμένετε, έχω Μπέσα με τον αρβανίτη τον τάδε που είναι μέσα στην Τριπολιτσά». Πάει, μπαίνει μέσα, βρίσκει τον αρβανίτη, τον φίλο του με τον οποίο έχει Μπέσα, το ασκέρι του όλο, δηλαδή τη στρατιά του, και τους φυγαδεύει έξω, λέει: «Εντάξει, παιδιά, στο καλό θα τα ξαναπούμε, θα ξαναειδωθούμε». Και τότε λέει: «Παιδιά, τώρα μπείτε μέσα και κάντε πλιάτσικο». Αυτή η Μπέσα κρατήθηκε από τα πρώτα χρόνια της ανεξαρτησίας, γιατί είχαμε μια βίαιη διακυβέρνηση από τους αντιβασιλείς και τον Όθωνα, και καλλιέργησε αυτή την Μπέσα μόνο και μόνο για να μπορέσει να επιβιώσει. Εάν δείτε λοιπόν την ιστορία και τους σταθμούς από τότε μέχρι σήμερα, θα δείτε ότι αυτό το περιθώριο ήταν το πραγματικά πατριωτικό περιθώριο. Οι πατριώτες Έλληνες, οι οποίοι κάνανε ό,τι κάνανε, και αυτοί αποτελούν το κίνητρο της ιστορίας, όχι οι πολιτικοί, όχι οι άρχοντες, όχι οι βασιλιάδες, τότε θα καταλάβετε τι μεγάλη σημασία έπαιξε. Όπως για παράδειγμα, επειδή λένε ότι ο λαός έκανε την επανάσταση του 1843 για το Σύνταγμα. Δεν ήταν ο λαός. Όταν ήρθε ο Καλλέργης στην Αθήνα για να χρησιμοποιήσει το λαό να το κάνει επανάσταση και όχι πραξικόπημα, οι Έλληνες αστεί είχαν μάθει ότι κάτι γίνεται επικίνδυνο και είχαν κλειστεί στα σπίτια τους και βρήκε άδειους δρόμους. Και τότε με τη συμβουλή του Μακρυγιάννη και του Ορφανίδη, του ποιητή, πήγανε και ανοίξαν τις πόρτες του Μεντρεσέ, της φυλακής, βγάλαν έξω όλους τους κρατούμενες που ήταν το περιθώριο, τους μάγκες, τους αλίτες κλπ. Και αυτοί ενώθησαν, λέει η εφημερίδα τότε, με περιτρήματα τεινά του περιθωρίου, του ψηρή. Ποια είναι τα περιτρήματα? Οι άλλοι μάγκες. Ενώθηκαν οι μάγκες μεταξύ τους και πήγανε στο παλάτι και αυτοί απαιτήσαν το Σύνταγμα. Και μάλιστα είχαν και την πονηριά του μάγκα, για να μην τρομάξουν πολύ τον Όθωνα και γίνει κανένα μακελιό, μοιραστήκαν σε δύο ομάδες, ο πονηρός ο Καραγκιόζης. Και η μία ομάδα φώναζε «Σύνταγμα» και η άλλη ομάδα φώναζε «Ζήτω ο βασιλεύς». Και γράφει ο Όθωνας στην επιστολή του στον πατέρα του: «Μπαμπά», λέει, «αυτή είναι δική μου, αφού φωνάζουν ζήτω ο βασιλεύς, να μην τους δώσω το Σύνταγμα». Αυτό δεν το ξέρει κανένας. Είναι όμως γραμμένα.
και στις εφημερίδες της εποχής και στις μαρτυρίες. Το περιθώριο δημιούργησε τις μεγάλες στιγμές του ελληνικού ηρωισμού και της ελληνικής της ιστορίας της Ελλάδας. Από το περιθώριο ξεκίνησε και αυτό κράτησε σε όλους τους πολέμους. Πάντα το περιθώριο ήταν στην πρώτη γραμμή. Ακόμα και στον πόλεμο και στο διχασμό υπήρξαν οι περιθωριακοί οι οποίοι προτίμησαν να μείνουν αμέτωχοι και υπήρξαν κάποιοι άλλοι οι οποίοι πήγαν και στο βουνό και αγωνίστηκαν. Αλλά δεν ήταν ποτέ αμέτωχοι. Ήταν πάντα εκεί. Ήταν το αλατοπίπερο της ιστορίας. Χωρίς το περιθώριο η ιστορία δεν μπορεί να σταθεί. Μιλάω πολύ ίσως. Θέλετε να μας πείτε λίγα λόγια για το τι πιστεύετε για τον οπτικοακουστικό λόγο και την αναγκαιότητά του. Για τον οπτικοακουστικό λόγο. Πώς σας ήρθε ο όρος οπτικοακουστικός λόγος? Όπως διαβάσαμε. Α. Για σας. Α. Ξέρουμε ότι έχετε ολόκληρη θεωρία πάνω σε αυτό. Α, μάλιστα. Σωστά. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Εγώ είχα πρόβλημα γιατί ήδη από το 1972 είχα αρχίσει να γράφω σημειώσεις για τον κινηματογράφο μαζί με ένα Γάλλο φίλο μου, δύο Γάλλους φίλους μου και μετά μόνος μου και τις μάζευα για να κάνω μια γενική θεωρία του κινηματογράφου. Ξέρετε, γενική θεωρία του κινηματογράφου δεν υπήρχε ως τώρα. Υπήρχαν επιμέρους θεωρίες. Η θεωρία του Αιζενστάιν, η θεωρία του Πουντόφκιν, η θεωρία του Μπαζάν, η θεωρία του Τζιγκαβερτόφ κλπ. Όμως οι σκηνοθέτες, όταν κάνουν μια ταινία, έχουν μπροστά τους μια κουβέρτα, μια μπατανία που λέει και ο Πετρόπουλος, που αποτελείται από όλες αυτές τις θεωρίες. Και παίρνουν ό,τι τους βολεύει και το κάνουν και κάνουν τις ταινίες τους. Κανένας σκηνοθέτης δεν περιορίζεται σε μια θεωρία μόνο. Χρησιμοποιούν όλες, γιατί είναι όλες χρήσιμες. Μια γενική θεωρία που να αποδεικνύει ότι είναι συμβατές μεταξύ τους όλες οι θεωρίες, δεν είχε γίνει. Και αυτή την προχώρησα εγώ με τα χρόνια, από το 1972 μέχρι και πρόπερση που το ολοκλήρωσα το βιβλίο και στο δρόμο πάνω συνάντησα ένα μεγάλο ερωτηματικό. Λέμε 7η τέχνη και 7η τέχνη και 7η τέχνη. Ποια 7η τέχνη, αφού βλέπουμε κάποια ρεπορτάζ δημοσιογράφων να είναι οπτικοακουστικό. Βλέπουμε ντοκιμαντέρ που δεν είναι τέχνη. Βλέπουμε επιστημονικά έργα, επιστημονικές αναλύσεις μέσω κινηματογράφου. Άρα είναι κάτι πολύ περισσότερο. Βλέπουμε την οικονομία να χρησιμοποιεί τον κινηματογράφο για την κοινωνία. Και εκεί άρχισα να προβληματίζομαι για να βρω τι είναι ακριβώς ο κινηματογράφος που μπορεί να είναι και τέχνη, αλλά και πολλά άλλα. Ήθελα να βρω ένα στοιχείο που να μου το αποδεικνύει. Και ήρθε η ώρα του συνεδρίου των Δελφών που κάναμε το 79, όχι το 89, με τη χάρτα των Δελφών που είχαμε 200 προσωπικότητες από όλη την Ευρώπη και δύο βραβεία Νόμπελ κλπ. Και μοναθέσα να κάνω εισήγηση για το τι είναι κινηματογράφος. Και άρχισα να ψάχνω για να βρω τον ορισμό του, τον απόλυτο ορισμό. Και ξαφνικά πέφτω στο Λίντερ Σκοτ, το λεξικό της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και λέω για να δω στο λίμα λόγος και εκεί βρίσκω μια φράση του Δημόκριτου που είναι η μόνη φράση που σώζεται από το περιπαιδείας χαμένο έργο του. Λόγος έργου σκιά. Και λέω, όπα, να το σινεμά. Δεν είναι μόνο ο Πλάτωνας που με την παραβολή της σπηλιάς προβλέπει ή προφητεύει τον κινηματογράφο, είναι και ο Δημόκριτος που είπε λόγος έργου σκιά. Άρα ο κινηματογράφος είναι λόγος. Ποιος λόγος είναι? Ο τρίτος λόγος. Εφόσον έχουμε προφορικό, γραπτό και τώρα έχουμε οπτικοακουστικό. Ή κινησιογραφικό, όπως τον λέω εγώ για την απόλυτη διευκρίνηση του ρόλου του. Ο λόγος μπορεί να είναι και τέχνη και πολιτική και θρησκεία και εργαλείο για οικονομικό κέρδος και οτιδήποτε άλλο και επιστημονική έρευνα, τα πάντα. Αλλά είναι λόγος. Και δεν είναι λόγος που καταργεί τους άλλους δύο,
αλλά είναι ο λόγος που έρχεται να συμπληρώσει τους άλλους δύο. Να τους εντάξει και να τους συμπληρώσει. Σε μια ταινία έχεις και προφορικό λόγο και γραπτό λόγο, που είχα, είτε είναι υπότιτλοι, είτε είναι ενδιάμεση τίτλοι, είτε είναι κείμενα που τα βλέπεις στην εικόνα. Και κυρίως έχουμε οπτικοακουστικό λόγο που έχει τη δικιά του δυναμική, τη δικιά του γραμματική, το δικό του συντακτικό και τη δικιά του ορθογραφία. Εκεί πια κατάφερα πια πριν από 2,5-3 χρόνια, όταν μου δώσανε και την τιμητική σύνταξη και δεν χρειάζονταν να δουλεύω για να ζήσω, πήρα όλες τις σημειώσεις μου, κάπου 1.200 σελίδες, και λέω από αυτές θα βγάλω ένα βιβλίο. Δούλεψα 6 μήνες, το οργάνωσα, έφτιαξα ένα κεφάλαιο επιπλέον, είχα 6 κεφάλαια, μου έλειπε ένα, το έκανα εκ του μηδενός, που είναι το πιο σημαντικό, το δεύτερο, και το εξέδωσα. Σε εκδόσεις Παρισιάνου λέγεται «Η αλχημία του σινεμά» και είναι η πρώτη γενική θεωρία του κινηματογράφου που έχει βγει ποτέ. Αυτή τη στιγμή μεταφράζεται στα γαλλικά με σκοπό να διδάσκεται στα σχολές κινηματογράφου της Γαλλίας. Η Ελλάδα κοιμάται ακόμα, δεν πειράζει, θα έρθει η ώρα της. Ελπίζουμε να ξυπνήσει, πολύ ξένη. Ναι. Λοιπόν, για το τέλος, να μας πείτε πώς νιώθετε που είστε τιμόμενο πρόσωπο στο φεστιβάλ μας και πώς σας φαίνεται το φεστιβάλ μας. Αυτό το φεστιβάλ το υποστήριξα από την πρώτη στιγμή, γιατί ξέρω ότι ό,τι γίνεται στην Ελλάδα σημαντικό γίνεται από πρωτοβουλίες ανθρώπων. Ποτέ δεν έγινε τίποτα σοβαρό από πρωτοβουλίες των πολιτικών ή από πρωτοβουλίες των ποιον άλλων εξουσιών. Μόνο άνθρωποι από κάτω που έχουν ένα μεράκι, ένα πείσμα και μια μανία και ξεκινάνε από το τίποτα. Αυτούς τους ανθρώπους εμείς οι κινηματογραφιστές τους εκτιμούμε πάρα πολύ. Και επειδή πια όλα τα άλλα ξεφτυλίστηκαν, το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης παρήκμασε, το Φεστιβάλ Δράμας έμεινε ένα περιθωριακό κλπ. Κλπ. Πάψαμε να πηγαίνουμε και ξαφνικά βγαίνει ο Δημήτρης, ο Σπύρου, και δημιουργεί στον πύργο ένα πρωτότυπο παγκοσμίως φεστιβάλ για ταινίες για παιδιά ή με παιδιά και για παιδιά. Εκεί τον υποστήριξαμε όλοι οι φίλοι από την πρώτη στιγμή. Ήρθα μια πρώτη φορά καλεσμένος και ήταν τότε πολύ φτωχικές οι συνθήκες βέβαια, που αυτή η πολυτέλεια που βλέπουμε τώρα. Ξαναήρθα μια δεύτερη φορά που με παρακάλεσε γιατί είχε να ψήσει κάποιον πολιτικό παράγοντα για να βοηθήσει λίγο και εγώ τον ήξερα και με κάλεσε στο φεστιβάλ για να κάνω την επίθεση και την έκανα και το πέτυχα. Και τώρα πια είναι η τρίτη φορά, με κάλεσε ο Δημήτρης. Βασικά εγώ αυτοπροσκλήθηκα καταρχήν για να κάνω τα σεμινάρια. Γιατί αυτά τα σεμινάρια είναι μέρος ενός προγράμματος συγκεκριμένου, μιας πατέντας δικιάς μου, που προκύπτει από το βιβλίο ακριβώς, «Η αλχημία του σινεμά», που προτείνει μια νέα μέθοδο διδασκαλίας για όλα τα μαθήματα, αλλά επειδή δεν έχει δοκιμαστεί ακόμα, το δοκιμάζουμε καταρχήν στο μάθημα κινηματογράφου, που είναι το κουκούτσι αυτού του προγράμματος, αυτής της μεθόδου. Αυτή η σχολή, την ονομάζω Ακαδημία Τρίτου Λόγου. Είναι μια σχολή κινηματογραφική πολύ πρωτότυπη, που χρησιμοποιεί και τους τρεις λόγους, δηλαδή παραδόσεις, βιβλία, γραπτός λόγος, και προβολές ταινιών, αλλά και προβολές αποσπασμάτων στις παραδόσεις. Δηλαδή οι παραδόσεις γίνονται με παραδείγματα προβολή. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Ένα-ένα, κομμάτι-κομμάτι. Και συγχρόνως μία πολύ μεγάλη σελίδα, ένα πολύ μεγάλο site ιντερνετικό, που να έχει μέσα όλα αυτά τα υλικά για να μελετάς και στο σπίτι. Η οργάνωση λοιπόν γίνεται με σταδιακή εφαρμογή. Πρώτα κάνουμε το πρώτο σεμινάριο που είναι μίηση στον κινηματογράφο για μαθητές λυκείου και εκπαιδευτικούς αν θέλουν. Το απόγευμα αύριο κάνω ένα μικρό master class που είναι μίηση κινηματογράφου συμπυκνωμένη όμως για ενήλικες. Υπάρχει διαφορά.
Υπάρχουν ταινίες, δεν μπορείς να τις προβάλλεις στα παιδιά. Και από εκεί και πέρα θα αρχίσουμε να οργανώνουμε σεμινάριο πάντα πενθήμερα, σεμινάριο σκηνοθεσίας, σεμινάριο φωτογραφίας, σεμινάριο σκηνογραφίας, σεμινάριο μουσικής για κινηματογράφο, τεχνικών του κινηματογράφου, παραγωγής κινηματογράφου. Και όλα αυτά τα σεμινάρια, τα οποία θα τα κάνεις σταδιακά με την ησυχία σου. Δεν χρειάζεται να πας 3 χρόνια σε κινηματογραφική σχολή. Πηγαίνεις σε ένα σεμινάριο, μετά πας σπίτι σου, μελετάς μέσα από το ίντερνετ, μετά πας στο δεύτερο και καταλήγουν στα εργαστήρια. Όλα αυτά μαζί λοιπόν που δεν συμπληρώνουν παραπάνω από 1 χρόνο συνολικά, καταλήγουν σε μια διδασκαλία του κινηματογράφου που πετυχαίνεται, δεν πετυχαίνεται, στις περισσότερες σχολές κινηματογράφου με 3 χρόνια σπουδές. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ανοίγει και ορίζοντας, γιατί τα βλέπεις μπροστά σου. Έχει μεγάλη σημασία ως εποπτικό μέσο ο κινηματογράφος. Αυτό λοιπόν το πρότεινα στον Δημήτρη και στον Νίκο του Θεοδωσίου, που ασχολείται με την εκπαίδευση. Ενθουσιάστηκαν και οι δύο μου, είπαν άρχισε να το κάνεις εδώ, το πρώτο. Άρχισα να το δουλεύω, να το ετοιμάζω. Ξαφνικά μου λένε, α, θέλουμε να κάνουμε και μια προβολή της φώνης σας. Εντάξει, πάρτε και τη φώνη σας. Και ξαφνικά μου λέει ο Δημήτρης, ξέρεις, είσαι το τιμόμενο πρόσωπο. Ευχαριστώ παιδιά, δεν το έκανα γι' αυτό, αλλά εντάξει. Χαρά μου είναι, γιατί δεν πάω σε κανένα άλλο φεστιβάλ πια. Δεν θέλω να πηγαίνω, γιατί πηγαίνω σε φεστιβάλ τα οποία περιφρονούν τον κινηματογράφο και περιφρονούν και τον ελληνικό κινηματογράφο. Δεν πάω καθόλου. Αλλά εδώ πια αισθάνομαι πια ότι είναι το μελλοντικό μας σπίτι. Δηλαδή, αν βρεθούν και κάποια χρήματα ακόμα και γίνει η επέκταση και γίνουν τα εργαστήρια κτλ., εδώ θα κάνουμε μια μικρή τσινετσιτά και θα δουλεύει όλο το χρόνο αυτή η μικρή τσινετσιτά. Αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστώ πολύ. Τίποτα, παρακαλώ. Και να περάσετε όμορφα. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς αυτό ευχόμαστε να δουλεύουμε όλο το χρόνο. Καλή επιτυχία και στη σεμιναριά σας να είτε. Να είστε καλά.